Να υποδεχτώ και είναι ιδιαίτερη χαρά την uh, κυρία Ελένη Βατσινά, υποψήφια βουλευτή Ιρακλείου Πασόκ uh, Κινάλ. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά κύριε Παναγιωτόπουλε, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ θερμά, αισιόδοξα τα μηνύματα από τον τουρισμό, πολύ καλό το κλίμα, ε? Και νομίζω ότι και τα ε, πολιτικά κόμματα θα πρέπει να βάλουν στην ατζέντα του θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καλύτερη δυνατή διαχείριση του εγχώριου τουριστικού προϊόντο. Ωστόσο, εγώ θέλω να ξεκινήσω κάπω διαφορετικά. Απλά έπρεπε να δέσω λίγο την προηγούμενη σύνδεση με το πρώτο σχόλιο, έχοντα ε, δίπλα μου εσά. Ε, μετά από τέσσερα χρόνια, σα συναντάμε ξανά στον προεκλογικό αγώνα. Και θέλω να σα ρωτήσω, τι έχει αλλάξει από το 2019 μέχρι και σήμερα. Συναντιόμαστε ξανά με αφρομή τι επικείμενε εκλογέ. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι οι συζητήσει μου και η επαφή μου με τον κόσμο έχει σταματήσει. Η επαφή με τον κόσμο είναι διαρκή, είτε αυτό προέρχεται από την επαγγελματική μου ενασχόληση, είτε από την προσωπική μου ανάγκη να συναντιέμαι με τον κόσμο και να αφουγκράζομαι τα προβλήματά του. Ε, όμως με ρωτήσατε τι έχει αλλάξει και εγώ θα πω ε, ο πολίτης. Ε, που όλο και πιο δύσκολα τα βγάζει πέρα, που σίγουρα δεν εντυπωσιάζεται με πυροτεχνήματα, με επιδόματα, ε, με κάποια ευρώ που η πολιτεία τα ονομάζει στήριξη. Ε, πόσο μάλλον με τους πολίτες που... Ε, ουσιαστικά έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Είναι η περίφημη επιδοματική πολιτική ε, και δεν είναι μια κριτική που ασκούν κόμματα τη αντιπολίτευση μεταξύ αυτών και το, και το ΠΑΣΟΚ. Ε, σίγουρα. Επιτρέψτε μου, ναι. επιτρέψτε μου κύριε Παναγιώτοπουλε, εδώ να πω όμω τι δεν έχει αλλάξει. Ε, εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε. Δεν έχει αλλάξει σίγουρα η πολιτεία α, που απευθύνεται α, 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 στου πολίτε ω αριθμού. Οι τρίτεκνοι, οι πολίτεκνοι, οι επιχειρηματίε, οι αγρότε μα είναι άνθρωποι με προβλήματα. άνθρωποι με προβλήματα που θέλουν σίγουρα α, την πολιτεία να σταθεί πάνω στα προβλήματα αυτά. Και εδώ ήθελα να πω ότι έρχεται το ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να φέρει α, τον πολίτη ξανά στο προσκήνιο. Και σε αυτή την προσπάθεια θέλω να είμαι και εγώ δίπλα, α, έτσι ώστε να κάνω τη φωνή τους α, ακόμα πιο δυνατή. Λοιπόν, να πάμε στην Κρήτη, mm -hmm. να πάμε στο νησί μα. το Πάλαιο ποτέ έχει χαρακτηριστεί κάστρο του Πασόκ και δικαιολογημένα βέβαια. Με μια πολύ δυναμική διαχρονικά εκλογική βάση, αλλά και ο νομό Ηρακλείου, Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Ιδιαίτερη πατρίδα, βέβαια, του Νίκου του Ανδρουλάκη, του Προέδρου του, του Πασόκ. Και φαίνεται κατά κάποιο τρόπο πω αυτή η περιοχή, ο νομό Περιφερειακή ενότητα, αποτελούν ένα γενικό, γενικευμένο στίχημα mm -hmm. σε αυτέ τι εκλογέ. Θέλω λίγο να εστιάσουμε και να σα ρωτήσω ε, αναφορικά με τι προβλέψει για την πορεία του κόμματο, ειδικά στο νομό Ηρακλείου. Αναμφίβολα, ο νομός Ιρακλείου είναι αυτός ο οποίος θα στηρίξει τη μεγάλη προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη προσωπικά και του Πασόκ. Σίγουρα είδαμε στην τελευταία του ομιλία εδώ στο Ιράκλειο, στην Κρήτη μας, ο κόσμος με τη δυναμική του παρουσία έδειξε ότι στηρίζει το όραμά μας για την αλλαγή. Οπότε εκτιμώ ότι ο Ιρακλειώτης θα στηρίξει όλο αυτό που εμείς βλέπουμε στις κάλπες ψηφίζοντας Πασόκ. Ε, βέβαια, για τα κόμματα, πάντα διαχρονικά, εγώ σου καλύπτω το πολιτικό ρεπορτάζ. Το γνωρίζω και το επιβεβαιώνω. Είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα αυτό το στοιχείο τη ανανέωση. Δηλαδή, να βάλουμε και να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδέλτια mm -hmm. με νέου ανθρώπου. Νέο άνθρωπο είστε κι εσεί. Σε ό,τι αφορά, να πάω σε σας. εσά σας προσωπικά. Για ποιο λόγο ένα νέο άνθρωπο όπω εσεί να κατέβει στι εκλογέ. Τι είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια κυρία Βατσινά σα έχει κινητοποιήσει. Και σας έχει κάνει να δηλώνετε παρούσα σε μία ακόμα εκλογική ε, αναμέτρηση, με μία ε, ιδιαίτερη βέβαια συγκυρία, την οποία και διανύουμε. Α, πίσω από τα νούμερα, με προκειμένου της ηλικία πρέπει να βλέπουμε τους ανθρώπους. Ε, διότι δεν αρκεί ένας άνθρωπος να είναι νέος, δεν αρκεί να είναι γυναίκα. Σωστά. Α, Α, αν δεν έχει να σου πει τίποτα. Δεν αρκεί δηλαδή. απλά να θέλει. Συμφωνώ. Πρέπει και να μπορεί. Συμφωνώ. Ε, Και όταν λέω μπορεί, ε, εννοώ ότι κάθε υποψήφιος βουλευτής ε, πρέπει να ε, προέρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας, να ζει, ε, τα προβλήμα... να, βι... να ζει και να βιώνει τα προβλήματα όπως ο κάθε ε, άνθρωπος. Ε, βέβαια, πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να συμμετέχουν νέοι άνθρωποι με νέες ιδέες, καινοτόμες ιδέες, ε, μορφωμένοι και σίγουρα με όλα τα παραπάνω ε, θα φέρουν φοβερά αποτελέσματα. Μάλιστα, να πάμε λίγο στον απλό κόσμο. Μιλήσατε πριν από λίγο για εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια που την έχετε πετύχει και μέσα από τι άκρω επιτυχημένε επαγγελματικέ σα υποχρεώσει και δραστηριότητε, αλλά είστε και ένα νέο άνθρωπο ο οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματικά έχει οργώσει μέχρι και το τελευταίο χωριό και το γνωρίζω πραγματικά επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ στο νομό Ηρακλείου. Απευθύνεται σε εσά και θέλω να μου πείτε, τι σα λέει, ποιο είναι το κλίμα το οποίο κυριαρχεί. Κοιτάξτε, ο πολιτή έχει κουραστεί με αυτά τα θα, τα ναι, τα θα πραγματοποιήσουμε, θα κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ με τι συναντήσει μου βλέπω ότι ο κόσμο χρειάζεται ανθρώπου απέναντι του που να μπορούν να ακούσουν τα προβλήματα του, να ακούσουν τα προβλήματα του και ουσιαστικά να τα μεταφέρουν. Έχει κουραστεί ο κόσμο να μιλάει με αυτόν τον ξύλινο αν το, αν το θέλετε έτσι, πολιτικό λόγο. Χρειάζονται συζητήσει, χρειάζονται άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να κάνουν την φωνή. Του κάθε πολίτη πιο δυνατή. Αυτό περιμένει λοιπόν ένα πολίτη από έναν πολιτικό. Σωστά. Λοιπόν, ε, να πάμε λίγο στην περιφέρεια Κρήτη. Mm -hmm. Ξέρετε, εδώ ξεκινάμε σήμερα μία θεματική. Θα φιλοξενήσουμε υποψήφιου βουλευτέ. Ωστόσο, θα εστιάσουμε στην καθημερινότητα των κριτικών. Και αυτό περιμένει ένα θεατή. Καλή οικονομία σε ένα γενικό πλαίσιο. Καλά τα κοινωνικά ζητήματα σε ένα ε, γενικό πλαίσιο. Σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτη, ποιε προκλήσει πρέπει να κερδιθούν. Ε, σίγουρα σε πρώτο πλάνο είναι ο ΒΟΑΚ. Πρέπει να σταματήσει πλέον η Κρήτη μας να είναι σε αυτά τα ποσοστά πένθου. Ε, Σίγουρα όμως είναι και το αεροδρόμιο Καστελίου. Παρ' όλα αυτά, εμεί ε, δεν σταματάμε να ζητάμε χρηματοδοτήσει ε, για μεγάλα έργα, ε, έτσι ώστε να μπορούμε να ε, βοηθήσουμε την παιδεία και την υγεία. Ε, Παρ' όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, ε, δεν σα κρύβω ότι δεν δέχομαι ε, στι μέρε μα ε, ο Έλληνα πολίτη να πρέπει να βασίζεται στο κάθε Α21, ε, στο κάθε Market Pass ε, ε, και σε, σε στο οποιοδήποτε πρόγραμμα ας το πούμε, αλλαγή θερμοσύφωνα. Ε, ε, Υπάρχουν είναι σοβα... αυτή η επιδηματική πολιτική που αναφέρατε στην αρχή στον σωστά, πρόλογο Σωστά, σωστά. Και σο... επιμένετε εκεί. Επιμένω, επιμένω σε αυτό. Είναι σοβαρά αυτά τα προβλήματα. Ε, σίγουρα εδώ δεν μπορούμε, ε, απλά, να, να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε απλά λόγια, ε, διότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Βλέπουμε το, ότι τα 780 ευρώ μισθός σίγουρα δεν είναι ένας αριθμός που πρέπει όλοι εμείς να υπερφανευόμαστε. Είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στόχος είναι βέβαια να αυξήσω μισθούς. Για τον κάθε Έλληνα, την κάθε Ελληνίδα. Εμεί ζητάμε νέε θέσει εργασία και μισθού που να βασίζονται στην πραγματικότητα. Που να βασίζονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί πασόκ τώρα στι επόμενε εκλογέ, θέλω να σα ρωτήσω ε, και θα προχωρήσω λίγο και για το δεσμό σε επίπεδο Κρήτη. Την επικρατεία ανάμεσα σε πασόκ και Κρήτη. Πιο Εγώ μετά. αυτό θέλω να το απαντήσω λίγο απλά. Εγώ θα έλεγα πάμε πασόκ ναι. για τον άνθρωπο. Ε, πάμε πασόκ για την αξιοπρέπεια. Ε, κύριε Παναγιωτόπουλε, βλέπουμε ότι ο κόσμος ε, πλέον έχει καταλάβει ε, την πολιτική της ε, που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ε, και σίγουρα θα το αλλάξουν αυτό ψηφίζοντας ε, Πασόκ στις κάλπες στις 21 του Μάη. Λοιπόν, Κρήτη και Πασόκ, δεσμοί του κόμματο με το νησί. Πόσο ισχύροι παραμένουν? ιδιαίτερα ισχυρή και γι' αυτό σας λέω ότι πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πλέον καταλάβει την πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό θα το μετατρέψουν αυτό σε ψήφο στις 21 του Μάη στις Κάλπες. Επειδή αναφερθήκαμε πριν από λίγο στη δυναμική και γενικά στα στοιχήματα που πρέπει να κερδιθούν. Αυτή η δυναμική του παρελθόντος, το κάστρο, το κάστρο του Πασόκ, το νησί της Κρήτης, είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, μπορεί λοιπόν, να κερδιθεί. Μπορεί να κερδιθεί, γι' αυτό και προσπαθούμε και αυτό και έχουμε πει ότι δεν θα αφήσουμε ε, ούτε ένα σπίτι, ούτε ένα χωριό το οποίο να μην το περπατήσουμε, να πούμε τα πιστεύουμε στον κόσμο, να ακούσουμε τον κόσμο και όλο αυτό να το μεταφέρουμε και σίγουρα ο κόσμο θα έρθει μαζί μα στι κάλπε. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε στον καλά. Αγώνα σας. πολύ. Φαντάζομαι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σας, συναντήσεις, επαφές. Συναντήσεις και ξεκινάμε και την περιοδία μας σιγά-σιγά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σας. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.